Περιμένει ο κόσμος να ενημερωθεί. Πρόσεξε να δεις γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, οι πολιτικοί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Έχει η Δράμα θάλασσα. Σου λέει, δράμα έχει μια Δράμα λίμνη. Δεν έχει θάλασσα. Έχει λίμνη. Λάθος κάνετε. Έρχεται ο πολιτικός, σου λέει, θα σου κάνω και θάλασσα. Τον πιστεύει ο επαγγελματίας ότι θα φέρει θάλασσα στη Δράμα και γίνεται αυτό που θα δείτε τώρα. Αστειευόμαστε, βέβαια. Ελένη Ιατρού, καλημέρα. Για πάμε. Καλή σας μέρα από τη Δράμα και για όποιον μετράει μέρες, όπως είπε ο Δημήτρης, ναι. Βασίλη, για σένα το λέμε, δεν τους επιφυλάσσουμε. Θα το ρίξουμε Οπα. Μέσα στη θάλασσα για Τι σένα. Είναι αυτό, ρε, παιδιά. Είναι ημί υποβρύχιο, ημιρίδα, σκάφος στο πάνω μέρος. Θόλος από κάτω για δύο πριβέ, θα πάρεις τη σύζυγο και θα πας να ξαναληθείς στο στριμωνικό κόλπο, στον κόλπο της Καβάλας, στα νερά της Θάσου, όχι μόνο σκιά, θα έρθετε και πιο βόρεια λοιπόν. Έχει μπει στη θάλασσα ή όχι ακόμα? Βεβαίως και έχει μπει στη θάλασσα. Έχει λοιπόν. Είναι το πρώτο ελληνικό, χειροποίητο, ημί υποβρύχιο και ημί γιατί. Γιατί επάνω είναι σκάφος και κάτω είναι υποβρύχιο. 2, 4, 6 θέσεων, αλλά δεν θέλω να κλέψω τη δόξα του κατασκευαστή, που είναι 42χρονος, που είναι πόντιος και από τη Δράμα, σε μια περιοχή, όπως είπες, που δεν έχει θάλασσα. Ο Στέφανος ο Χασιλίδης. Λοιπόν, Στέφανε, πώς ξεκίνησες να το κατασκευάζεις? Καταρχήν να σας καλημερίσω και με τη σειρά. Καλημέρα. Και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στο χώρο που στεγάζετε. Φυλάσσετε και είναι επισκεψιμότητα και επισκέπτεται ο κόσμος στην Νηρίδα μας. Νηρίδα το λέτε? Νηρίδα, ναι, είναι η ονομασία του. Πολύ ωραία. Σχεδιασμός, κατασκευή, δικιά σας που λένε? Ναι, βεβαίως. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή είναι δική μας, ναι. Πώς το σκεφτήκατε τώρα? Η ιδέα μας ήρθε κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στην ίσο της Σαντορίνης. Όταν ήρθαμε σε επαφή με ένα ζευγάρι τουριστών και όταν συζητούσαμε, μας ανάφεραν ότι λόγω αναπνευστικών προβλημάτων δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τα προγράμματα ξενάγησης των βυθών για να γνωρίσουν τις ομορφιές της νήσος, τις ομορφιές της Καλντέρας. Και ψάχναν εναλλακτικούς τρόπους περιήγησης που δεν υπήρχαν ούτε σήμερα, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν ούτε και σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε. Και εκεί σας ήρθε η ιδέα λέτε, της Νηρίδας. Και το θέμα, ξέρετε, δεν είναι κάποιος μηχανικός ο οποίος έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Αλλά απλά έχει δουλέψει στον χώρο των κατασκευών, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ναι, η προηγούμενη εμπειρία μου σε ναυπηγικές κατασκευές με βοήθησε στην υλοποίηση της Νηρίδας, αυτού του υποβρύχιου σκάφους καινοτόμου που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Αυτό τώρα τι ταχύτητα μπορεί να αναπτύξει? Αμέσως το τρέξιμο. Η ταχύτητα, επειδή το σκάφος είναι και όλα τα σκάφη που βγαίνουν από την εταιρεία που έχει συστηθεί πια, την εταιρεία Χασιλίδης, είναι χειροποίητα, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα. Καταλαβαίνετε ότι τροποποιούνται σε όλους τους μέγιστους βαθμούς. Οι μηχανές που έχει επάνω, τι μηχανές είναι? Τα συγκεκριμένα είναι υποδύναμης και τα τρία στο σύνολο 15 ύπων. Α, είναι μικρή, άρα έχει. Ναι. Είναι πέρα αρκετά, πιστέψτε με, βάση του σχεδιασμού της, για να κινήσουν στο μέγιστο βαθμό πλεύσης την κατασκευή που βλέπετε μπροστά σας. Ωραία. Το λέω γιατί είναι μικρό σκάφος. Εμείς στο μεταξύ. Ναι, το συγκεκριμένο έχει εμβαδό επάνω 14 τετραγωνικών μέτρων περίπου. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να μας δείξει λίγο και το πάνω μέρος. Αυτό είναι το υποβρύχιο που βλέπουμε τώρα. Το πάνω τώρα θα το δείτε από τα πλάνα που σας έχουμε στείλει. Στο μεταξύ, ανεβήκαμε ήδη επάνω. Δεν μπορεί να ακολουθήσει η κάμερα. Είναι κάπως δύσκολο. Και θα επιχειρήσουμε και να κατέβουμε μέσα, να μπούμε στο εσωτερικό του χώρου. Πρέπει να σας πω ότι επάνω, αν δείτε από τα πλάνα που τράβηξε ο οικονολήπτης, ο Τσινάρης, θα δείτε ότι είναι εξαιρετικός ο χώρος, ιδανικός για διακοπές. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Βλέπουμε τα πλάνα τώρα. Νομίζω ότι ζηλεύετε και τα πλάνα τώρα. Το βλέπω, βεβαίως. Και από εκεί κατεβαίνεις. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ αυτή. Εσύ μπαίνεις μέσα. Η Ελένη μπήκε μέσα και τώρα θα μπει και ο Στέφανος ο Χασιλίδης μέσα. Για να σας δούμε μέσα. Μπορεί να μας εξηγήσει λίγο τι πλεύση έχει, πώς κινείται, πώς είναι στη θάλασσα? Στέφανε, πώς κινείται και τι πλεύση έχει στη θάλασσα το σκάφος? Βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια έχουμε μπει μέσα. Στον θάλαμό μας και πρέπει να σε ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών πλεύσεων αρκετών που πραγματοποιήθηκαν, το σκάφος επέδειξε άριστη ευστάθεια, μέγιστη σταθερότητα, απόλυτη στεγανότητα σε όλους τους φορείς που έπρεπε και πλέον απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταφορά των 12 με 14 ατόμων που πήραν μέρος στη διάρκεια των δοκιμών μας. Με πόσο αποφόρο όμως μπορεί να ταξιδέψει, γιατί ήδη μας το ρώτησαν αυτό, λόγω να ανησυχούμε? Κοιτάξτε, λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού
όπως προσέξετε κι εσείς από την έξω μεριά τώρα, ναι, θα δείτε ότι είναι μελετημένο ώστε να έχει τη μέγιστη ευστάθεια σε σκάφος. Θέλουμε να πιστεύουμε που έχει φτιαχτεί ποτέ. Mm-hmm. Θα το δείξει και η ιστορία από τις live δοκιμές που θα κάνουμε. Εσείς δηλαδή σας με πόσο καιρό το ταξιδέψατε? Εμείς το ταξιδέψαμε μέχρι 3 από 4. Μέχρι δεν 3. Το ταξιδέψαμε περισσότερο. Βέβαια, το τμήμα marketing που έχει συστηθεί αυτή τη στιγμή μας προτείνει σαν παγκόσμια παρουσίαση, επειδή αρχίζει η κατασκευή μας να κάνει το γύρο του κόσμου, να το κάνουμε ίσως όταν βγει, να την παρουσιάσουμε όταν βγει απαγορευτικό απόπλου, για να δείξουμε στον κόσμο τις δυνατότητες που έχει η νηρίδα μας. Ωραία, να ρωτήσω τώρα και κάτι. Ξέρετε, είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι δεν είχε κονδύλια και ξεκίνησε να κατασκευάζει. Ξεκίνησε με πολύ μεράκι και του ήρθε και η πρώτη παραγγελία. Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Επίδειξη που έκανε. Αυτό εντάξει, είναι μια εξαιρετική ιδέα από την. Τουλάχιστον εγώ βλέπω. Πολύ ωραία κτλ. Όμως δεν το φτιάχνει κανείς για το κέφι του. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα και κάποια εφαρμογή. Υπάρχει ενδιαφέρον από πουθενά, είτε από τουριστικούς τόπους ή δεν ξέρω από πού αλλού. Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι, εμείς στοχεύουμε στην τουριστική βιομηχανία. Εμείς στοχεύουμε, ας πούμε, σε πεντάστερα ξενοδοχεία που θέλουν να προσελκύσουν με διαφορετικό τρόπο τον τουρισμό της πατρίδας μας και των εκάστοτε χωρών. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξέρετε ότι έχει και άλλες εφαρμογές. Επειδή είναι, όπως σας προανέφερα, πλήρως χειροποίητο το κάθε κομμάτι που βγαίνει από την εταιρεία μας, είναι παραμετροποιήσιμο, που σημαίνει μπορείτε ότι μπορείτε να το βγάλετε δηλαδή και μεγαλύτερο από αυτό, αν θέλετε. Βεβαίως, το τετραθέσιο. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι, να σας πω λίγα λόγια για να γνωρίζετε κιόλας, το συγκεκριμένο σκάφος αποτελεί μια παγκόσμια διεθνή πρωτοτυπία και είναι ένα καινοτόμο σκάφος μήκους 4,5 μέτρων. Μπορεί να βγει φυσικά και 5,5 και 6,5 και 10 μέτρο σε όλες τις προδοκίες. Από τι υλικό είναι, πολυεστερικό είναι? Στιγμή. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι από συμπαγές μέταλλο από ένα μπόντο και πάνω. Φέρει επάνω του τμήματα πολυεστέρα. Είναι μεταλλικό, άρα πρέπει να είναι πολύ βαρύ. Το συγκεκριμένο σκάφος ζυγίζει 4 τόνους 350 κιλά. Πάρα πολύ βαρύ. Να καταλάβετε. Δεν θα μπορούσατε να το βγάλετε πολυεστερικό? Όχι. Βγαίνει, προσέξτε. Η εταιρεία μας τώρα έχει, η εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει έχει συσταθεί τώρα, είναι νεοδρυθήσα, έχει βλέψει σε πολλούς τομείς και ενεργεί σε κατευθύνσεις διαφορετικούς. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και είμαστε στο στάδιο να το βγάλουμε φυσικά και πολυαστερικό, είμαστε στο στάδιο όμως να βγάλουμε και βγάζουμε το τετραθέσιο και το εξαθέσιο. Που αυτό το σκάφος που βλέπουμε σε τι κόστος το υπολογίζουμε περίπου? Γιατί δεν ενδιαφέρεστε? Κοιτάξτε, είναι πολιτική της εταιρείας. Δεν μπορούμε να μάθουμε δύο πράγματα. Αυτό είναι. Όχι, είναι πολιτική της εταιρείας μας αυστηρή. Όπως και το τμήμα της κατασκευής δεν μπορεί να το επισκεφτεί ο καθένας, παρά μόνο ο πελάτης μας. Γιατί είναι πατέντα. Προφανώς είναι πατέντα, παιδιά, ακριβώς. Καταλαβαίνετε και όλα τα είναι μεμονωμένα σχέδια. Πάντως η πρώτη παραγγελία έγινε από ποιον στην Ελλάδα για αυτό το σκάφος? Έχει αγοράσει, νομίζω. Κοιτάξτε, έχουμε δύο παραγγελίες και οι δύο με καμάρι μπορούμε να το πούμε ότι είναι από Έλληνες. Από Έλληνες, ο ένας κατοικεί σε νησί, έχουμε δηλώσει και πιο παλιά, και ο ένας κατοικεί στην Αθήνα. Μάλιστα, ωραία. Και θα είναι. Όχι. Είναι καλλιτέχνες, γιατί το ακούσαμε. Πλούσιοι. Ιδιώτες και όλες τις χώρες. Βγάλετε μια μινιατούρα να μας στείλετε για διαφημιστικούς λόγους εδώ στην εκπομπή. Να το ονομάσουμε πρώτη γραμμή. Θα γίνει και αυτό εν καιρό. Έχετε ήδη παραγγελίες από το εξωτερικό. Βέβαια. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι τα ελληνικά χειροποίητα προϊόντα, και αυτό το λέω για να περάσω και ένα μήνυμα σε όλους τους νέους επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το καινοτόμο προϊόν, με το νέο προϊόν, έχουν μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό. Έτσι. Και ο κόσμος μας αγαπάει. Αγαπάει το τεχνίτη που δουλεύει με το μεράκι, με την αγάπη. Έτσι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα της κρίσης, της μιζέριας και της γραφειοκρατίας και όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα και καλά κάνουμε και την αναδεικνύουμε. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Ελένη μου. Την πήρε μόνος του μέσα από το ίντερνετ, το καταλαβαίνετε. Αυτό δηλαδή είναι αξιοθαύμαστο. Πολύ ωραία ιδέα. Συγχαρητήρια λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Ωραία. Καλή σας μέρα.